Γιώργο, πρώτα απ' όλα πες μας για τη σημερινή αναμέτρηση, πώς ένιωσες στο γήπεδο σε μια ομάδα η οποία έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους και για σένα πρώτη φορά παίζεις σε ομάδα που πάει για τίτλους. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια στην ΑΕΛ που παρά τη διαφορά που χτίσαμε ήταν συνέχεια ανταγωνιστική και πάλεψε μέχρι το τέλος. Όσο για το ερώτημα, εντάξει, έτσι οι ομάδες είναι πάντα πολύ ευχάριστο να παίζεις όταν σε βάλει ο coach, γιατί έχεις και άλλους τέσσερις παίκτες που είναι εξίσου και παραπάνω έμπειροι και καλύτεροι. Οπότε κάνουν για μένα το παιχνίδι μου λίγο πιο εύκολο. Και είμαστε πολύ τυχεροί που το κλίμα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκινήσαμε τέλη Αυγούστου και αυτό το χτίσαμε κάθε παιχνίδι και στα φιλικά. Πώς νιώθεις εσύ μπαίνοντας σε μια ομάδα πρωταγωνιστική? Έχεις εμπειρία από ομάδες, είσαι ο αρχηγός, τον Αχιλλέα, στην Ομόνοια, στην Εθνική, αλλά στην Ανόρθωση πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σίγουρα, γιατί ήμουν σε ομάδες που μπορεί να μην είχαν τους ίδιους στόχους και σίγουρα δεν είχα τον ίδιο ρόλο. Οπότε στην αρχή μου πήρε κάποιο χρόνο να μπω στο ρόλο μου, να μάθω τι πρέπει να κάνω, τι θέλει ο κόσμος από μένα. Και τώρα που σιγά σιγά μπαίνω στο κλίμα, είναι αρκετά ευχάριστο.